σε θύματα ληστείας ένας αστυνομικός, Πέτρο. Το είδαμε γι' αυτό. Αν οι αστυνομικοί είναι θύματα ληστείας, τι να πούν οι πολίτες. Ακριβώς. Ένας ένοπλος αστυνομικός, Αντώνης, κυρίες και κύριοι, έπεσε και αυτός θύμα ληστείας και είναι να απορρεί κανένας τελικά ότι ποιος είναι αυτός που μπορεί να γλιτώσει από την επίθεση των ληστών. Πλατεία Βάθη, λοιπόν, διακεκαυμένη ζώνη της Αθήνας, από πλευράς εγκληματικότητας και 5:30 το πρωί, δεν ήταν και καμιά ώρα απαγορευμένη, ένας αστυνομικός της Τροχέας Αθηνών, με πολιτικά ρούχα αλλά με το όπλο το επάνω, κατευθυνόταν από το δρόμο που βλέπετε απέναντι, από την οδό Μπάρνη, να κατέβει προς τα κάτω στην πλατεία Καραϊσκάκη, εκεί που βρίσκεται η υπηρεσία του για να αναλάβει εργασία, υπηρεσία έξω στους δρόμους. Ξαφνικά, σύμφωνα με την καταγγελία του, βρίσκει μπροστά του 4 αλλοδαπούς, του μιλάγανε με σπαστά ελληνικά, αλλοδαποί, σκουρόχρωμοι, οι οποίοι βγάζουν και οι 4 μαχαίρια, τον εγκλωβίζουν και φοβήθηκε προς στιγμή ότι θα το αρπάξουν το όπλο. Ακολούθησε εδώ στο σημείο που βλέπετε, σε αυτή την πλατεία, μια φοβερή μάχη ανάμεσα στους αστυνομικούς και στους 4 ληστές. Αποτέλεσμα ήταν αυτή. Προκειμένου να πέσουν στα χέρια του, τραβάει ένα στο μαχαίρι και τον χτυπάει ακριβώς σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει ο αστυνομικός να του κοπεί η καροτίδα. Μετά από αυτό, οι 4 δράστες άρπαξαν 50 ευρώ που είχε πάνω του και το κινητό του τηλέφωνο και εξαφανίστηκαν με τα πόδια στα στενά της περιοχής.